Σήμερα που μπορούμε τώρα να επισκεφτούμε σε αυτή την έκθεση των Λευζώνων και γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντική η παρουσία των Λευζώνων είτε με αυτόν τον τρόπο είτε με τον τρόπο που έγινε πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ναι, με τη φυσική του παρουσία εδώ πέρα, γιατί αυτό βοηθάει στο εθνικό φρόνημα των συμπαρήκων εδώ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε για την ιστορία των Λευζώνων σε αυτή την έκθεση, γι' αυτό και είμαστε εδώ και συγχαρητήρια σε αυτούς που πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Βετεράνος του πολέμου της Κορέας. Της Κορέας. Ναι. Το 1953 έφυγα από την Ελλάδα, από τον Πειραιά, και πήγαμε στην Κορέα, βγήκαμε στη Μιτζόν της Κορέας, μας πήραν τα αυτοκίνητα 6 ώρες και πήγαμε στη βάση μας. Πες μας 2 κουβέντες για τη σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση ήρθαμε εδώ πέρα για να αυτός με την εκκλησία μας, τη γιορτή που γίνεται, και μαζί με το συμβουλίο μου εδώ πέρα να αντιπροσωπεύσουμε. Βρισκόμαστε στην Ορθόδοξη Ενορία της Παπαντής, στην Συνοικία Κόμπορ της Μελβούρνης. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα για να γιορτάσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Να τιμήσουμε τους ήρωες που έχησαν το αίμα τους για να μας παραδώσουν μια Ελλάδα ελεύθερη. Από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά τελικά ξεπήδησε το 1821 η ελευθερία της Ελλάδος έπειτα από 400 χρόνια σκληρής δουλείας από ένα βάρβαρο κατακτητή που δεν πρόσφερε τίποτα στην ανθρωπότητα πολιτισμικό παρά μόνο θανάτους, κρεμάλες και εξανθρωποδισμούς. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία των προγόνων μας που κάτω από την ηγεσία του μεγάλου εθνάρχη της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου με τον ελληνικό λαό ενωμένο μετά τους νικηφόρους πολέμους, τους Βαλκανικούς πολέμους 12-13, παρέδωσε μια Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε ποτέ τους ελληνικούς προγόνους μας. Από το σημείο αυτό απευθύνω ένα χαιρετισμό στους απανταχού Έλληνες. Χρόνια πολλά Έλληνες, όπου κι αν ζείτε, η Επανάσταση του 21 δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Κύριο Ευμένιο, ο οποίος είναι τη βάση του εδώ στη Μελβούρνη και θέλει να μας πει 2 λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Σας ακούμε, Θεοφιλέστατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Χαίρετε και χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που μπορώ και εγώ σήμερα να βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση. Μετά από μια δύσκολη χρονιά γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την εθνική μας επέτειο, από τις 25 Μαρτίου το 1821. Και έχουμε τις διάφορες αυτές εκδηλώσεις και σήμερα είμαστε εδώ να τιμήσουμε τους Εύζωνες που για μας τους μετανάστες εδώ στην 5η Ήπειρο νομίζω ότι συμβολίζουν πολλά και χαίρομαι ιδιαίτερα που κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα έρχονται και τα διάφορα σχολεία της παροικίας μας να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση και εύχομαι και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και εσείς να αφιερώσετε λίγη ώρα να έρθετε να δείτε την έκθεση εδώ πέρα που δεν είναι απλώς φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι και η στολή που φοράνε οι Εύζωνες υπάρχει και μία σημασία και σημαίνει κάτι. Παραδείγματος χάρη οι πιέτες στην φουστανέλα συμβολίζουν τα χρόνια σκλαβιάς που είχε η Ελλάδα. Γι' αυτό
σας παρακαλώ να τιμήσετε την εκδήλωση. Χρόνια πολλά σε όλους και όλα αυτά να τα έχουμε στην καρδιά μας. Στόφορο Γκόγκο, ιδιοκτήτη της ελληνικής εφημερίδας Νέος Κόσμος της Μελβούρνης. Η εφημερίδα αυτή ήταν η πρώτη μεταπολεμική εφημερίδα που δημιούργησε ο έμισος πατέρας του Δημήτρης. Και για πολλά χρόνια ήταν ο πληροφοριδότης των Ελλήνων, όχι μόνο της Μελβούρνης, αλλά μπορώ να πω και όλης της Αυστραλίας. Πες μας δύο λόγια λοιπόν, για την Χριστόφαρα, για τη σημερινή γιορτή. Γιατί σημαίνει πολύ για... Φυσικά γίνεται όλο μέσα από το πλαίσιο της, τα 200 χρόνια από την αρχή της Επανάστασης της Ελλάδας. Οπότε έχει μεγάλη σημασία για όλους μας προς την Αμερικία. Και είμαστε περήφανοι που έχουμε γνωρίσει και με την φωτογράφο που μπορούμε να είμαστε εδώ πέρα, να το υποστηρίξουμε για να θυμόμαστε που ξεκίνησε όλη για πάντα. Έχουμε μπροστά μας τον πατέρα Λεωνίδα, εφημέριο εδώ της Εκκλησίας της Υπαπαντής του Κυρίου στο Κόμπουργκ, να μας πει και αυτός δυο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Σας ακούμε, πάτερ. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι μεγάλη ευλογία για μας για να έχουμε αυτή την έκθεση. Είναι πρώτη φορά, πιστεύω, για τη Μελβούρνη μια τέτοια έκθεση, αλλά πρώτη φορά οπωσδήποτε για την ενορία μας. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τόσο κόσμο από την παροικία να έρχονται και σήμερα, αλλά θα έρχονται για όλη την εβδομάδα, και από τα σχολεία μας, τα ημερήσια και τα νυχτερινά των ελληνικών σχολείων, αλλά πιστεύω και από διάφορους συλλόγους θα έχουν ευκαιρία οι άνθρωποι να έρχονται εδώ, να βλέπουν τις φωτογραφίες αυτές, να μαθαίνουν για τον Εύζωνα, για την υπηρεσία του Εύζωνα, για την ιστορία του Εύζωνα, γιατί δεν είναι λίγο που προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι παιδιά μας, ήταν και είναι οι προπάτορές μας που πολεμήσαν τόσο σκληρά και για την ελευθερία μας, αλλά και για την διαφύλαξη της χώρας μας και της Εκκλησίας οπωσδήποτε, γιατί υπερπίστεως και πατρίδος πολεμήσαν και αγωνιστήκαν όλοι. Εγώ προσωπικά ταπεινά το θεωρώ μεγάλη ευλογία που είναι και ο Θεοφιλέστατος εδώ σήμερα, αλλά και τόσους επίσημους κόσμους και καλούς κόσμους από την Παρικία μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή φιλοξενούμε την έκθεση φωτογραφίας της καταξιωμένης επίσημης φωτογραφίας Δήμητρας Χατζιαεβάν. Η έκθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, την Εφημερίδα Νέος Κόσμος και τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Απόλυτων Λογισμών. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε βίντεο με ηχητικό μήνυμα από τον Γενικό Γραμματέα Απόλυτων Λογισμών, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη. Αυτό είναι η Εύσοδος, οι Τσολιάδες, όπως αποκαλούσαν τους αγωνιστές του 21 οι καταρτητές. Τους αγωνιστές που η γερή τους Φουσταμένα έγινε συνώνυμο του αδούλου του ελληνικού πνεύματος, του αγώνα για ανεξαρτησία της ίδιας της έννοιας ελευθερίας. Ένα σύμβολο και μια εικόνα που συμπυκνώνει όλη την πολεμική ιστορία του τόπου μας από τα ομιλητά χρόνια μέχρι το έτος του 40. Από τους... Στην Αυστραλία, βρίσκομαι στο Δήμο Σερών, όπου έχει λίγες ώρες που ξεκίνησε η έκθεση, και εδώ πέρα. Όλη αυτή την προσπάθεια η οποία βλέπετε είναι δουλειά μηνών, η οποία ξεκίνησε με τον κύριο Τσουβδαλάκη όλη αυτή η συνεργασία. Με στεναχωρεί που δεν βρίσκομαι εκεί μαζί σας να δω και εγώ την έκθεση. Μια έκθεση η οποία πλέον και με αυτή που βλέπετε τώρα εκεί είναι 21η, τιμώντας έτσι και το έτος το 2021. Υπάρχει ένα μεγάλο σημείο αναφοράς 12-12 του 1868, που είναι η μέρα που ιδρύθηκε η Προεδρική Φρουρά. Μπορώ να πω ότι ήταν μια φωτογραφική παραγωγή η οποία ήταν μεγάλο σχολείο για μένα ζωής.
και είναι σίγουρα τα παιδιά μας που αγαπάμε όλοι και θαυμάζουμε όλους αυτούς τους λεβέντες. Γενικό πρόξενο της Ελλάδος στη Μελβούρνη, κύριο Εμμανουήλ Κακαβελάκη, για ένα χαιρετισμό. Με την ευλογία σας, αγαπητοί πατέρες, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Αναρροταθμών και αγαπημένε φίλε Αντώνη, αγαπητοί μου Πρόεδροι των Μακεδόνων, των Ποδίων, μέλη, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, φίλες και φίλοι. Ήταν μια χρονιά διαφορετική. Γιατί γιορτάζαμε όλο τον χρόνο τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Πιστεύω ότι είναι η τελευταία για φέτος εκδήλωση της Επιτροπής. Ξεκινώ με τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Επιτροπή Εορτασμών. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω, ούτε και εγώ μπορώ να ρυθμίσω τις φορές, για το θέμα αυτό. Θα ήθελα σήμερα, αφού κάνω μια σύντομη αναφορά στους έβδομες, να μοιραστώ μαζί σας και να με συγχωρέσετε γι' αυτό, θα δικά μου συμπεράσματα από όλη αυτή τη χρονιά. Το δικό μου συμπέρασμα για το τι ήταν η Επανάσταση, τι έκανα την Επανάσταση και γιατί. Αγαπητέ Δημαρχέ, νομίζω ότι δεν σας είδα όταν σας χαιρετώ. Λοιπόν, για τους έξονες, η δράση των ευζωνικών ταγμάτων, όπως ξέρουμε, έγινε κυρίως γνωστή στη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων του 20ου αιώνα, όπου ενεργάει ο Ελληνικός Στρατός, δηλαδή στους Βαλκανικούς πολέμους, που είναι η Ασιατική Ευσταθία, τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η δράση των ταγμάτων αυτών υπήρξε καταγγελική, ώστε οι έξονες δικαίως να λάβουν στη συνήθιση του ελληνικού λαού την εικόνα ηρώων. Ο πολιτισμός μας, εξάλλου, ήταν ανέκαθεν πολιτισμός ηρώων, που μετά Χριστό μετατρέπεται σε πολιτισμό ηρώων και αγίων. Το Δεκέμβριο του 1940, το δημοφιλέστερο περιοδικό της εποχής εκείνης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το γνωστό Life Magazine, παρουσιάζει στο εξώφυλλό του τον Έλληνα έξονο, ως σύμβολο της ελληνικής ανδρείας και γενναιότητας στο μέλλον του ψημίου, εκεί όπου ο έξονος υπερεύει αυτόν και έδωσε το παράδειγμα για το πώς είναι ο στρατιώτης στη μάχη. Τίποτα επάνω στις ευζωνικές φορεστές που βλέπουμε δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν δικούς τους συμβολισμούς. Το φάλιο, το καπέλο που φορά ο έξονας, έχει μια μακριά μεταξωτή φούντα. Η φούντα αυτή απεικονίζει στην παράδοσή μας το δάκρυ του Χριστού κατά τη στάδοση. Οι δίπλες, οι πτυχές της φουστανέλας, είναι παραδοσιακά 400, γιατί συμβολίζουν τα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Η ίδια φουστανέλα εξάλλου είναι μετεξέλιξη του αρχαιολινικού γειτόνα. Οι μαύρες φούντες στις καλτσοδέντες, τέλος, παραπέμπουν στο δάκρυ της Ελληνίδας μάνας για εκείνους που έπεσαν στη μάχη. 200 χρόνια μετά την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία, οι έξονοι, αγέροχοι, υπερήφανοι και επιβλητικοί, απεικονίζουν την προσύγκρωση της ελληνικής ψυχής σε αξίες και ιδανικά που υπερβαίνουν τον χρόνο. Θερμά συγχαρητήρια στη φωτογράφους και διοργανωτές της έκθεσης και θα ήθελα τώρα να περάσω με την αφορμή αυτή, δανειζόμενος από ένα κείμενο του Αντινάβα του Πανελληνικού και να πω, ήταν οι έξονοι εκεί, στη μάχη. Ναι, ήταν εκεί. Το ξεσηκώμα όμως δεν το έκαναν λευκοντυμένα, δεν χόρευαν λεπτεπίδετα βάρης, σε σαλόνια με αφράτες πολυχρόνες και πολύχρωμες μεταξωτές τραπεζαρίες στους τοίχους. Τη φουστανέλα τη φορούσαν αγριάνθρωποι, μουστακαλίδες, και τη φορούσαν λεροί και πάνω από τρίπια κουρνοτσάλατα. Αγριάνθρωποι που ήταν αποφασισμένοι για ζωή και για θάνατο. Άνθρωποι που η φουστανέλα ανέμιζε στον πρωτόγονο πηδίκιο χορό το Τζάμικο με κρυμιάριδες γουρνάδες και πολιτικά ταούδια. Αρχαίοι πολιτισμοί και μελωδίες,
που αδικούσαν βαριά πέρα ως πέρα στα πέντε τα χωριά τους. Άνθρωποι θεριά, που το μάτι τους γυάλιζε από τη φλογερή επιθυμία που εξέφρασε ο Ρήγας λέγοντας μια ώρα σε δεύτερη ζωή. Αληθινοί παλικαράδες, που την ώρα της μάχης φωνάζανε στον εχθρό σαν τον κυταρά, σταθείτε ρε Περσιάνοι να με τεθούν. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κύριε Μακαρίου, να σας καλωσορίσω όλους εδώ σήμερα και να διαβιβάσω τα συγχαρητήρια του Σεβασμιωτάτου στην Οργανωτική Επιτροπή, σε όλους που συμμετάσχαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, η εφημερίδα Νέος Κόσμος και όσοι αλλά μας δίνεται ευκαιρία, δόξα τω Θεώ, να μπορούμε να βρισκόμεθα μαζί σε τέτοιες περιπτώσεις για να γιορτάσουμε την Ελλάδα μας. Και όντως, καθώς μιλούσε ο Γενικός Πρόξενος, σκέφτηκα ότι και αυτές οι εκδηλώσεις είναι ένα μνημόσυνο, όπως η γιορτή των Αγίων μας που γιορτάζουμε, γιατί οι Άγιοι αγωνίστηκαν και μας δώσαν έτσι κάποια στοιχεία για να μπορούμε να προδεύσουμε στην πνευματική μας ζωή περισσότερο. Αλλά και αυτές οι εκδηλώσεις, όταν μας παίρνουν έτσι μαζί και ενωμένοι, είναι ένα μνημόσυνο, γιατί αυτά τα παλικάρια, αυτοί που αγωνίστηκαν, ίσως να μην έχουν συγκεκριμένη ημέρα να γιορτάζουν, αλλά πιστεύω ο Θεός τους έχει χαρίσει την αγιοσύνη, γιατί αγωνίστηκαν για το καλό του γένους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι που θα δοθεί ευκαιρία, ιδιαίτερα στα σχολεία και στους νέους της παροικίας μας, να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Έτσι, με πολύ λεπτομέρεια, έδωσε κάποιους, έτσι, μας μίλησε ο Γενικός Πρόξενος για το συμβολισμό της στολής, όπως παραδείγματος χάρη η φουστανέλα. Έχει πιέτες όσα χρόνια είχε σκλαβιά η Ελλάδα, 400. Και αυτό που προσωπικά μου έκανε εντύπωση είναι ότι η φούντα στο καπέλο είναι το δάκρυ του Χριστού επάνω στο σταυρό και είναι στο πιο υψηλό μέρος του σώματος, γιατί χορευόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι όταν αγωνίστηκαν για την Ελλάδα με το σταυρό στα χέρια. Ένα παράδειγμα για μας, ό,τι κάνουμε να έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και ίσως όχι κατευθείαν, αλλά η νίκη και η Ανάσταση ανήκει στον κόσμο και στην ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Εθνικής Εφετείου Βιτωρίας στον Αντιπρόεδρο, κύριο Αντώνη Τσουβαλάκη, για ένα χαιρετισμό. Συμμόντου Πατέρες, κύριε Γενικέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Προέδρε της Ομογένειας μας, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα και σας καλωσορίζω πως είμαστε εγγένεια αυτής της έκθεσης που έχει τίτλο «Έψωνες, η γύρωτες των αφανών». Μου φιλοξενούμε εδώ στη Μελβούρνη και είναι αφιερωμένη στην πρωτή φορά της Ελλάδας. Μαζί με τα εγγένεια της έκθεσης έχουμε την τιμή να εορτάσουμε και την επέτειο της πρωτής φοράς, όπως το αναφέρω μετά, αφού σήμερα κλείνει ακριβώς 153 χρόνια από την ίδρυσή της. Η μακρόχρονη ιστορία της Υπηρετικής Φοράς ξεκινά ακριβώς, όπως είπα, 153 σαν σήμερα, την 12η Δεκεμβρίου του 1868, με την σύσταση ενός μάχημου και ταυτόχρονα τελετουργικού τάγματος, τμήματος συγγνώμη, του μόνιμου στρατού, με την ονομασία Άγημα. Σκοπός λοιπόν της δημιουργίας του ήταν η παροχή άρεστης στρατιωτικής εκπαίδευσης, υπόδειγμα εκπαίδευσης για τον υπόλοιπο στρατό.
από το 1974 με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, η πρωτική φορά έχει καθαρά τελετουργικό χαρακτήρα και υπάγεται στο στρατηγικό γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το 2018 είχαμε την τιμή να τους φιλοξενήσουμε το άγγιγμα της φοράς εδώ στην Μελβούρνη, να τους καμαρώσουμε τους 9 Εύζωνες στην παρέλαση της 22ης Μαρτίου, ρίγη συγκίνησης, θα έλεγα, σε όλη την ελληνική παροικία και σε όλους τους φιλένες είχε προκαλέσει η παρουσία τους και της φοράς τις μέρες εκείνες. Χειροκροτήθηκε επάξια για την άρτια εκπαίδευσή της και για την συνολική παρουσία τους εδώ στις Αντίποδες. Οι Εύζωνες, το πυρετικό αυτό σώμα της φρουράς αποτελεί το θέμα της έκθεσης που προσφέρουμε σήμερα και είναι η δημιουργία της φωτογράφου Δήμητρας Χατζηαδάμου, η οποία μας ανοίγει ένα παράθυρο, θα έλεγα, στον περίκλειστο κόσμο της τουρκικής φρουράς. Η ματιά της συναντήθηκε με την αυστηρή καθημερινότητα των Εύζωνων, αποτυπώντας στιγμές της του αξιώματος τους, αλλά και της ανθρώπινης πλευράς τους. Η κυρία Χατζηαδάμου αποθανάτησε τη δύσκολη, θα έλεγα, καθημερινότητα αυτή των Εζών, ξεκινώντας από το ξημέρωμα, αποθανάτησε στην Ακρόπολη και για την άκρη της σημαίας. Έργο, τελετουργικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες του κάθε λεπτού. Παράλληλα, το έργο καταγράφει τον αγέροχο παρουσιαστικό των Εζών, την παρουσιακή στολή, που φέρει πλήθος συμβολισμών λαογραφικού και ορθόδοξου χαρακτήρα, την δύσκολη εκπαίδευση, τις ιδέες και τα συναισθήματά της. Όπως μας ανάφερε η κυρία Χατζηαδάμου στο μήνυμά της νωρίτερα, ο βασικός σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να περάσουμε το μήνυμα στα παιδιά μας, στη μαθητιώσα νεολαία, τον συμβολισμό του Εύζωνα. Γι' αυτό και από αύριο και κάθε μέρα, μέχρι και τα Χριστούγεννα, θα περάσουν δεκάδες μαθητές ελληνικών σχολείων για να δουν την έκθεση μέσα από αυτή την αίθουσα, μαζί με τους καθηγητές τους. Η έκθεση φωτογραφίας, η οποία τελείται η πληγή της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελοπούλου, εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα δοσμού της επαιτίου των 20 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 21 και στο επίσημο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής μας. Εκ μέρους λοιπόν της Οργανικής Επιτροπής της Επαιτίου εδώ της Βικτώριας, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Χατζηαδάμ, με την οποία συνεργαστήκαμε για να γίνει αυτή η εκδήλωση σήμερα. Εύχομαι όμως και στο μήνυμά της χρόνου να λύσουν τα σύνορα και να μπορεί να συγκριθεί και να έχει ολόκληρη έκθεση που είναι πάνω από 40-50 κομμάτια. Ευχαριστώ θερμά τον αρχιεπίσκοπο μας, τον κύριο Μακάριο και τους επισκόπους μας, οι οποίοι στηρίζουν και πιστεύουν σε αυτά που κάνουμε, σε αυτά που δημιουργεί η Επιτροπή για το Δίο και όχι μόνο. Μαζί με τους επισκόπους οφείλω να ευχαριστήσω τον εφημέριο της Μαρίας μας, τον Βάλτερ Λεωνίδα Ιωάννου, ο οποίος μας φιλοξενεί σήμερα στην αίθουσα αυτή και φιλοξενεί την έκθεση μέχρι τα Χριστούγεννα. Τους κύριους χορηγούς, τον νέο κόσμο, τον κύριο Γόγο που είναι σήμερα μαζί μας, την κυρία Παντοπόλη από την Εθνική Τράπεζα, τους ευχαριστώ για όλη τη βοήθειά τους για να γίνει αυτή η έκθεση. Του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, τον κύριο Χρυσουλάκη, ο οποίος είδε το μήνυμα νωρίτερα, είναι πάντα στο πλευρό της Επιτροπής μας και στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της δραστηριότητας της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα μαζί μας. Στη συνέχεια, καλώ στο βήμα για ένα χαιρετισμό τον κύριο Χριστόφορο Γκόγκο, εκδότη της εφημερίδας Νέος Κόσμος. Θεοφιλέστατε, η κριτική προσεκτημένη, η ηθική. Με τα κουκκίνα γνώση του Νέου Κόσμου, γνωρίζουν πλέον πολύ καλό το έργο της Δήμητρας Χατζηαδάμου, που έχει το προνόμιο να είναι η μοναδική φωτογράφος των Εζώνων μας. Η Δήμητρα έχει πρόσβαση στην καθημερινότητα του εκλεκτού σώματος του ελληνικού στρατού, αλλά και στη φωτογράφηση σημείων που δεν έχουν αποκτήσει το φως της δημοσιότητας μας. Έχουμε κάνει αρκετές δημοσιεύσεις. Γι' αυτό, εξέχωρη χαρά, αλλά και τιμή, η εφημερίδα μας είναι χορηγός των εταιρεών που κάνει αυτόν τον καιρό σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας. Για τον ίδιο λόγο, συμμετέχουμε πρόθυμα στην σημερινή έκθεση φωτογραφίας που εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα γιορτασμού της επέτειου κατά 20 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ελλάδα,
εξουσία. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αντώνη Τσουκαλάκη, για την πρόσκληση. Συμπληρωματικά, αναφέρω στις σχέσεις της οικογένειας της Αυστραλίας πριν την προεδρική φορά είναι πολύ στενές και πάνω πίσω αρκετές δεκαετίες. Η πρώτη φορά τους είχαμε εδώ πριν 40 χρόνια. Όταν κοντά 100.000 Έλληνες της Μελβούρνης πήγαν να τους δουν και να τους χρησιμοποιήσουν. Έκοτε κάθε φορά που έρχονται στην Αυστραλία, ο ελπισμός τρέχει να τους δει. Είμαστε φέτος λόγω πανδημίας φυσικά, δεν μπορέσαμε να τους έχουμε κοντά μας.